Καλησπέρα, παίκτες μου, Φράγκο εδώ μαζί με τον Γκάριντο. Καλησπέρα, μαζί με εμένα. Λοιπόν, ο Γκάριντο είναι καθώς FIFA YouTuber. Θα μπει το link του κάτω στην περιγραφή να πάτε να πείτε να subscribe να στηρίξετε τη Φραγκοδική. Σήμερα έχουμε ένα football challenge. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, έχουμε πάρα πολλές τέτοιες κάρτες. Έχω βάλει πόσες, 21 κάρτες. 21, 22 καμπική, τόσες κάρτες έχω βάλει. Οκ, βάλαμε 25 κάρτες. Πρέπει να φυσάει, όπως λέτε, φυσάει, δεν φυσάει. Φυσάει, τις παίρνουν λίγο, αλλά. Αντίξω συνθήκες, λοιπόν. Τι θα γίνει τώρα, θα προσπαθήσει να φτιάξει ο καθένας την καλύτερη εφτάδα του. 6 συν 1 τερματοφύλακας. Όχι απαραίτητα τερματοφύλακας, απλά μια εφτάδα παικτών. Όπου εσείς στα σχόλια θα ψηφίσετε ποιος έχει φτιάξει την καλύτερη και ποιος θα κερδίσει. Αν αυτό το βίντεο πάει 2.000 like, θα διαλέξω ένα σχόλιο από εσάς, ο οποίος θα κερδίσει μια food κάρτα με μια δικιά του φωτογραφία, με ό,τι stats θέλει, σε ό,τι θέση θέλει. Σαν αυτή που έχεις εσύ. Σαν αυτή που έχω εγώ, θα πεταχτεί κάπου εδώ πέρα για να την τσεκάρετε, απλά με δικά σας στατιστικά. Οπότε, σπάστε τα σχόλια και σπάστε το κουμπί του like, γιατί αν δεν πάμε 2K like, δεν έχει τίποτα. Τίποτα, τελειώσατε λοιπόν. Ετοιμός. Πάμε. Φτιάχνετε στο Πέτρο σε χαρτί, οπότε θα βαρέσω πρώτος. Θα λέμε πού σημαδεύουμε για να είναι λίγο έτσι πιο σωστό. Θα πάω εκεί αριστερά, κάτσε την ολά Ζακάρια. Πάγεται εύκολα. Εφταδούλα, ωραία, 6 είναι ένας. Το κάνουμε γρήγορα και βλέπω πάνω να βγάλει ήλιο τώρα. Μπορεί και να βρέξει, οπότε για αυτό το λόγο το κάνουμε. 7 έως θα κάναμε δεκάδα. Ετοιμός. Πάμε. Εύκολο Ζινολά. Για να σας δείξω πώς γίνεται, επειδή ο Φράγκμπο δεν το έχει. Θα πάω για Ζινολά. Α, okay. Μάλιστα. Θα πάω Κριστιάνο Ρονάλντο. Πάμε για Κριστιάνο. Όχι. Τίποτα. Ούτε καν στη δεύτερη. Μας μπεϊτάρει ο καιρός, μας μπεϊτάρει ο Θεός. Πάνω Βαντάκη εκεί του κάνει λίγο έρωτα του Φρέντ. Το μπούσο Βαντάκη μέσα και εδώ πέρα μας πολεμάει. Το γυρίσαμε χθες αυτό το βίντεο. Δεν ευνόησα τέλος πάντων ο καιρός για να βγει. Αλλά σε εκείνο το βίντεο είχα κερδίσει. Τι είχες κερδίσει, δεν είχαμε τελειώσει καν. Είχα Μέση Ρονάλντο. Ψεύτη είναι. Απαιτεί πελέ, τι είχα. Τι λέτε, πελέ είχα εγώ. Κάποιον είχα, δεν θυμάμαι. Ο ψεύτηδες. Θα έχω τώρα απαιτεί πελέ. Να σε δούμε. Δεν το βρήκες. Θέλουμε και football challenge. Ποιο θες να πετύχει? Ποιο θέλω, τον Εμπαπέ στη γωνία. Παραθυράκι. 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 Αντρικό. Το χέρι αυτό είναι όλη φάση. Πόσο πέλε, πόσο Εμπαπέ βάζει. Λοιπόν, επειδή μου φαίνεται ότι τα πάνω είναι πιο εύκολα, όπως το υπολόγισα τώρα με το μυαλό μου, όπως διάβασα το παιχνίδι, θα πάμε για Μέση, Ράσφορντ, Σαλάχ εκεί. Παραθυράκι. Για πάμε λίγο Μέση, Ράσφορντ εκεί που έχουν. Τζινολά! Τζινολά, την καλύτερη κάρτα που έχουμε φτιάξει. Okay. Εδώ, η δεύτερη είναι η Μάγκες, η δεύτερη. Επειδή δεν με παίρνει άλλο να χάσω, πρέπει να πετύχω κάτι σίγουρο. Οπότε θα πάω εκεί κάτω που κάνουν έρωτα και με παίρνει Μανέ, Ντε Μπρόινε, Ζακάρια. Αλλά και πιο πάνω, Ρονάλντο Μεντί δεν με χαλάει. Θα σημαδέψω τώρα εγώ εκεί. Εμπειρικό παίρνει όλες τις κάρτες. Ο CR7 έπεσε. Άσε τι έπεσε. CR7! Δεν βρήκε τίποτα. Τι λέτε. Μαλάκα το σύρμα βρήκε. Μπαμπάλντο, μπαμπάλντο. Στο replay θα δείτε καλύτερα αν τον πέτυχα ή όχι. Έχω την εντύπωση ότι τον πέτυχα. Θα κρίνετε εσείς, γιατί εσείς θα είστε και αυτοί που θα κρίνουν και τον νικητή, έτσι. Μάγκε, στο Frankbot επιμένει ότι πέτυχε Ρονάλντο. Εγώ δεν θα πετυχαίνει κάτι. Θα δείτε ότι με κλέβει. Λόγω καιρού έχω μαζευτεί πολλά εκεί πέρα κάτω. Ντε Μπρόινε και Μπεμπέ, Μανέ. Είναι εύκολο στόχο να πάω εκεί και ότι πετύχει. Για πάμε. Όπα. Ντε Μπρόινε καθαρό. Ευτυχώ, δεν είναι τόσο καλό όπω ο Ντε Μπρόινε. Μια χαρά. Ίσως από τις χειρότερες κάρτες. Προσπαθεί να σε επηρεάσει, Μάγκε, καλό είναι. Ψηφίστε εμένα. Θα πάω για Σαλάχ. Εμπειρικές ματιές ρίχνει και πάω για Σαλάχ. Σαλάχ. Όχι ρε μάτια. Πρόσβαρ όντως. Για πάμε. Χαλαρότατο, πανέμορφο, τεχνικό. Μέση. Λογικά. Λογικά. Θα πάω πάλι για Σαλάχ. Δεύτερη ευκαιρία. Όπου ένα Σαλάχ, τον βλέπετε εκεί, στο δέντρο κάθεται. Τώρα αλλάζουμε γωνία, πάμε πάλι για τεχνική, για ομορφιά κτλ. Πάμε στον Εμπαπέ τώρα. Εδώ, κάνεις και τα χέρια εδώ. Πάμε την πυροκυλιά εδώ. Ο Μπαμεγιάν. Αλλά για να πεις ότι στο γεύω γάμα και πάει στο κέντρο. Είναι απίστευτο όντως, θέλει πολύ προσπάθεια αυτό. Εντάξει, το καλό είναι ότι έχεις πάρει κακούς παίκτες. Ο Μπαμεγιάν, εντάξει, καλός. Για την Μύκονο καλός. Πες το μεγάλο Φράγκμποτ. Μαέστρο Κιμπεπέ, για να σε έχω καλή άμυνα. Μαέστρο. Το καλύτερο στόπερ για στο challenge. Μαέστρο είναι εκεί κάτω, Μάγκες. Ανάμεσα από Μανέ Ζαγαρία. Δεν βρήκε Μανέ. Δεν βρήκε. Ετοιμαστείτε να προσφέρω θέαμα. Κοκκουμπά τον Ρώμα Καντέ εκεί. Για να δούμε. Και επειδή ο Φράγκμποτ είναι ό,τι πιο αντιληπτικό, προσφέρουμε θέαμα τώρα. Όπως πριν ή περισσότερο. Έλα ρε μαλάκα! Δεν το έδωσα καλά! Δεν το έδωσα! Τι έκανες! Το έκανες έτσι! Ναι! Μαλάκα, το έκανε έτσι και βρήκε ο άμπαλος αφεντή ρε μαλάκα! Πελέ με πελέ μαζί! Ο Γιαννός πελέ εγώ, αυτός τι είναι, Γκανέζος! Έχεις φέρει ήδη 4 στην ομάδα σου, έχω φέρει μόνο ένα! Έχεις τους 2 από τους 4 καλύτερους! Θες κάτι καλό τώρα για να φτάσεις! Θέλω κάτι καλό, οπότε πρέπει να σημαδεύω τα καλά! Ένα έχει τύχει μόνο! Ναι! Ντροπή! Ντροπή! Πάμε, Σαλάχ με τη μία! Ράσφορντ! Εντάξει, not bad!
Καλό όμως, συμπηρικό. Ήταν 2-1 και crossbar. Όμως, κάνω και πολύ καλά links, έχω να πω. Τι θα σκεφτείς σε λίγο, δεν ξέρω. Είναι και καλός άνθρωπος ο Ράσφορντ. Θα πάω άλλη μία σε Μπαπέ, αν δεν βρω και τώρα. Αν πάει πάλι κέντρο. Εντάξει, δεν ξαναβαράω γάμο. Δεν ξαναβαράω γάμο. Πλησιάζω. Θα πάω και από την Μπεπέ. 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 Ναι. Το βρήκε, το βρήκε. Καλό extreme, καλό φορ και πολύ καλό center back. Το καλύτερο. Άμυνα θέλω, δεν έχει μείνει κάτι καλό. Βαντάκι έχει μείνει πριν καλό. Θα δοκιμάσουμε για βαντάκι, ξέρω εγώ. Να πάμε. Παραλίγο θα το κλέψω το σαλάκ. Παραλίγο, όντως. Γιατί προσπάθησε 10 φορές το σαλάκ να το πετύχει. Νομίζω ότι ένα Μέση ίσως. Που είναι πολύ δύσκολο. Δεν παίζει αν πετύχει μέσα, ξέρεις. Με προκαλείς. Αν πετύχει μέσα, διαλέξει ό,τι θες την ομάδα και το παίρνει. Όντως. Τώρα, αν πετύχει μέσα τώρα όμως, αυτό. Ωραία. Αν πάρω μέσα, θα σου πάρω τζινελά. Άγχος. Καθόλου. Πολύ μέση. Θα σου κλέψω μέση, μπρο. Θα το κλέψει. Θα σου κλέψω μέση. Για πάμε να θέλω. Τι λέει το Vision, ποιον βλέπει. Θα ήθελα στην ομάδα μου ένα καλό κεντρικό. Θέλω ή Καντέ ή Ζακάρια ή Γκορέτσκα στο επόμενο σουτ. Τώρα θα πάω όμως πάλι για Σαλάχ Μανέ. Σαλάχ Μέση, όχι Μανέ. Σαλάχ Μέση, ναι, έχει δίκιο. Τον έχω πει, πάμε για κανένα food challenge. Πάμε, δεν ξέρω, για περπάτημα, πάμε κάτι άλλο. Το ποδόσφαιρο δεν το έχουμε. Δεν ακούω. Λοιπόν, δείτε λίγο τι τυχερό που είναι. Οι παίκτες του κάνουν έρωτα εκεί πέρα. Νόιερ με Μπαϊγί και ο Βαντάκ πολύ την μπαίνει στο Φρεντ. Θα πάω για Καντέ. Ωραία. Για να δείξω την κλάση. Ωραία, εγώ δείχνω προς τον Καντέ. Χωρίς φόρα, χωρίς τίποτα. Ναι, ναι. Έτσι. Παπ. Πα, κλάση. Ποιον θες να πετύχω, πες μου. Ποιον θέλω. Ναι. Εμπαπέ. Εμπαπέ. Μην πεις ότι το πέτυχες. Δεν πρέπει να το πέτυχα. Πάμε για τετράδα Μεντί, Φερνάντ, Λαπόρτ, Πογκμπά. Έστω να πάει από εκεί η μπάλα, ξέρω εγώ. Λίγο Βαντάι. Θα πάω στο Σαλάχ και μέσα. 40 φορές τις βαρές. Εκεί θέλω ένα καλό τρόπο να είναι τερματισμένη. Να μην χωράει αμφιβολία. Η απογοήτευση του ποδοσφαιριστή φαίνεται με σκυμμένο κεφάλι. Βαντάι, Ράμος. Αν πετύχεις Ράμος, GTP. Πάμε. Γιατί δεν είναι καλός. Βαντάι. Νομίζω πέτυχες Νόιερ, το τζιμπάς. Προτιμώ τον Αρούμα, εντάξει. Να αφήνω πάλι να, έτσι να νομίζω ότι κερδίζεις όπως σε κάθε challenge. Στο τέλος θα κερδίσω. Νόιερ, τέρμα. Θέλω να βάλεις το πιο δύσκολο. Εμπαπέ, παραθυράκι πάνω δεξιά. Θα σου δείξω πώς πετυχαίνεις μέση ρε μαλακτές. Για δείξε μου να γελάσουμε. Θα πάω για Γκορέτσκα γιατί θεωρώ ότι είναι τους δύο top μαζί με τον Ζακάρι αυτό. Για κέντρο θες, για κέντρο. Ναι. Δεν το πέτυχα. Έχω φτάσει σε σημείο που απλά θέλω να πετύχω κάτι να τελειώνουμε. Οπότε θα πάω αριστερά που έχει πολλούς και όποιον βρει. Πάμε, πάμε. Εντί, πολύ καλό. Πολύ καλό. Δεν μπορείς να πεις τίποτα τώρα. Ωραία, έχουμε και άμυνα πλέον, οπότε παίρνω άλλο ένα καλό και έχω κερδίσει. Έχεις όμως δύο μέτρους παίκτες. Μην επηρεάζει το κοινό. Ποιος είναι εκείνος ο πεσμένος, σαν δυο Μανέ. Μανέ είναι εκείνος. Τον αφήνω έτσι και θα πάω ψηλά κασαλά. Για πάμε. Το βρίσκω, τράβατο. Πάμε. Τράβατο. Πού είναι η μπάλα. Έτσι, Σαλάχ, εντάξει, να τελειώσουμε. Μα τελειώσει, όντω. Σκέφτομαι τι θα μπορούσε να μου δώσει τη νίκη. Μόνο ένα Μέση Σαλάχ Μπαπέ και ένα Καντέ θα μπορούσε να μα δώσει τη νίκη σήμερα. Οπότε θα πάω για αυτά. Εμπιστεύομαι ότι στα δύσκολα είμαι καλύτερο γιατί ο Γκάρι τον βαράει κουτουρού. Οπότε θεωρώ ότι θα γίνει το κλατ στα τελευταία σου. Για πάμε. Έλα, μωρέ, με τα φούρτ. Πώ να είναι βαράει και κερδίζει, δηλαδή, δεν θα καταλάβω. Τι να πω. Για πού θα πα. Πόσε κάρτε έχει. Εγώ έχω τρει νομίζω. Ωραία, όσο είμαι safe και είναι ακόμα πολύ πίσω, θα πηγαίνω σε κάθε σούτ να αλλάξει. Μέση Εμπαπέ. Πήγαμε για Μέση πριν, άσε που πήγε. Πάμε για Εμπαπέ τώρα. Για πάμε. Τον πέτυχε, ποιο είναι εκεί. Αλλά για να πει ότι δεν είναι κανένα που είναι πάρε. Ναι, είναι απίστευτο και εγώ μπορώ. Όταν λέω εγώ ότι δεν μπορεί το παιδί τσα. Πρέπει να βρω τέσσερι παίκτε. Και έτσι απαλά ολοκληρώνει την ηγητήρια ομάδα με Βαντάικ. Ούτε φάνηκε που πήγε μπάλα, μάγκες. Τώρα το μόνο που μένει είναι κανένα 2 ώρα ακόμα να βρει ο φράγκο 4 παίκτες αυτό. Ωραία, πόσες προσπάθειες μου δίνεις για να βγάλω 4 κάρτες, το πάμε έτσι. Πώς πιστεύεις ότι θα κάνεις. Να το βγάλω. Ναι. Είναι δεκαριά. Θα σου 15. Οκ. 15 για 4 κάρτες έχουμε. Ό,τι βγάλεις. Ό,τι βγάλω. Αν δεν βγάλω, κερδίζεις. Πάμε, είπε ούτως ή άλλως. Με μπορώνει, πάμε. Θα πάρω φορά. Κάτω βγάλω το κινητό με τσέπη βαρένει. Όπα. Έτοιμος. Σαλάχ! Fucking. Ξεκινήσαμε, γιατί προκάλεσε. Fucking Σαλάχ, εντάξει. Βάρεσε ρε μαλάκ 20 φορές για Σαλάχ, πέτυχε μία. Εντάξει. Έχετε την ανατροπή από Αιγύπτου, μπαμπά. Πού να πάω, θα πάω σε Εμπαπέ Καντέ. Εμπαπέ Καντέ, ωραία. Προκάλεσε με λίγο ακόμα. Πάμε. Δεν λέω τίποτα. Τράβα, έχω βγάλει Εμπαπέ, τράβα. Για πάμε.
Πώς το καταφέρνεις το παιδί καταστροφή. Έχω 4 κάρτες. Θέλω άλλες 3. Έχω Σαλάχ, Κριστιάνο, Ράσφορντ και Μπεπέ. Έχω βαρέσει 3 σουτ και έχω άλλα 12. Αν δεν καταφέρω να κάνω ομάδα, απλά έχασα. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε πάει τις κάρτες λίγο πιο κοντά η μία στην άλλη, οπότε είναι και πιο δύσκολο. Πιο εύκολα πετυχαίνεις κάρτα, αλλά πιο δύσκολο να πετύχεις αυτό που θες, γιατί θέλει μεγάλη ακρίβεια. Δεν το έκανα πιο εύκολο, το έβαλα 2 σειρές. Τι άλλο να κάνω. Θα πάω για και στο δύσκολο τον Μπαπέ. Πάμε. Θα ρισκάρω. Στις 40 θα πετύχεις μία. Άλλα 11 σουτ έχει. Για πάμε. Κάντε. Άλλα 10. Δεν ξέρω, εγώ θα ντρεπόμουν να παίξω άλλο. Εμπαπέ. Εκεί θα επιμείνω στον Εμπαπέ. Ντρεπόμουν πάρα πολύ, να ξέρεις. Κάντε. Ναι. Καλό, καλό. Ναι. Πολύ καλό. Το βλέπεις πως χαμογελάει. Είναι επειδή ξέρω θα κερδίσουμε. Αυτό σας βρίσκει το Τζινολά. Εντάξει, αυτό πολύ καλό. Και τον απέντη Πελέ. Θα πάω για Γκορέτσκα. Γκορέτσκα. Γκορέτσκα γιατί θέλω η ομάδα μου να μπορεί να αντιμετωπίσει επιθετικούς σου. Παραλίγο Μέση. Παραλίγο Μέση. Άλλες 8. Άλλες 8, ναι. Για πάμε. Όπα. Όχι. Μαλάκα. Θα πει replay, εντάξει. Στο βέβαιο, όχι, 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 αλλά θα πει replay. Θα τον αφήσουμε στο τέλος. Άμα στο replay φανεί ότι το πέτυχα, θα τον πάρω αν δεν έχω συμπληρώσει ομάδα. Αν στο VAR φανεί ότι το πέτυχε, ζητάω δημόσιο συγγνώμη, αλλά εγώ δεν ήταν πετυχαίνει. Άλλα 7 σου τέχει. 7 για 3 παίκτες. Ναι. Του είχα δώσει 15 για 4. Ωραία, ωραία, ωραία. Γκορέτσκα. Πω! 6 ακόμα και αρχίζει να εντρώνει. Πού πας, για ποιον? Για εκεί πέρα. Πάμε, για όπου πάει. Μπρούνο, ναι. Εντάξει, να λέμε την αλήθεια, πολύ δυνατό κέντρο έχει. Προσέξτε λίγο. Κάντε Μπρούνο, πολύ δυνατό κέντρο. Προσέξτε λίγο, θα πάω αφήσω τις κάρτες. Λοιπόν, Μπρούνο που δίνει green link στον Κριστιάνο, που δίνει green link στο Ράσφορντ, που παίρνει πολύ καλό link. Ο Σαλάχ που δίνει πολύ καλό link στον Καντέ, που δίνει link στον Γάλλο Κιμπεπέ. Η ομάδα άρτια έτσι λινκαρισμένη. Λοιπόν, έχει 4 σουτ να βρει 2 κάρτες. Για ακόμα το κάνουμε, αν δεν βρει, για να ολοκληρωθεί η ομάδα σου. Ωραία. Θα διαλέξω απλά εγώ πόσε κάρτε έχει βρει, 1-2 είναι. Θα σου δώσω εγώ την άλλη, ό,τι θέλω εγώ. Εντάξει. Θα σου δώσω του χειρότερου, εντάξει. Εντάξει, οκ. Πάμε. Τώρα υπάρχει πολύ μεγάλο κενό τώρα και θέλω να πάω για Μπαπέ ή Ρόμπερσον, γιατί είναι δύο παίκτε που χρειάζεται η ομάδα, αλλά είναι δύσκολο. Δεν θα πάρω το ρίσκο ακόμα. Θα πάω στα πιο safe. Είναι ρίσκα αυτά. Θα πάω σε μέσα. Πάμε. Γαμώ! Τίποτα, μάγκες, τίποτα. Εγώ πιθανόν να έρθω μέσα εδώ από μόνος του παρά να πετύχεις μέσα. Τράβα τώρα γιατί το έχω. Έλα, έλα. Το όχι. Φορά από το άλλο γήπεδο. Για να πετύχεις και τους δύο. Για πάμε. Ναι. Έχεις ένα σουτ, αν βρεις κάτι βρήκες. Οκ. Okay. Ετοιμός. Εγώ είμαι έτοιμος, εσύ. Πάμε. Αυτό είναι το περπάτημα ενός loser, ενός χαμένου. Πράγμα το παιδί μου, θέλω να μου πεις καταρχάς τι ομάδα έχεις. Ρονάλντο, Μπρούνο, Καντέ, Μπεπέ, Σαλάχ, Ράσφορντ. Ράσφορντ, 6. Α, 6 έχω. Τόσο καιρό με τρούσαμε ότι είχε 5. Ωραία, φιλάμα. Τι θα άλλαζε. Δώσε μου μια προσπάθεια. Τάξε, θα παίζει. Άλλη μια προσπάθεια. Άλλη μια έντε. Αλλά θα πάω και το πιο δύσκολο. Θα πάω για Μπεπέ. Πάμε. Αλλιώς αν δεν τον πετύχω, μου διάλεξε τον 7ο παίκτη. Ωραία, πάμε για Μπεπέ. Μαλάκα. Δεν ξέρω τι άλλο έχει να καταστρέψει. Μαλάκα, δεν πήγα κοντά σε Μπαπέ. Ή θα του δώσω την ομάδα του κανέναν καμπαγί, ή θα του πάω πατριωτικά και δώσω Μανολά. Μέσα θα δώσει. Και έσω με την ομάδα του Φραγκ. Αυτή την παιχτούρα. Πέταξε την ομάδα να τη δουνε. Αυτή την παιχτούρα εδώ. Λοιπόν. Τελευταίος παίκτης του Φραγκ. Εντάξει, ο νικητής δεν χρειάζεται καν να πούμε ποιος είναι, αλλά. Τα σχόλια. Πείτε στα σχόλια. Εσύ σιγά, εσύ ποιον έχεις. Πείτε στα σχόλια. Εντάξει, έχω ένα Ζινολά. Έχω ένα Μπεντί Πελέ. Εντάξει, εγώ τι έχω. Τι άλλο. Σαλάχ, Κριστιάνο. Έχω ένα Βαντάικ. Βαντάικ, εγώ έχω Κιμπεπέ. Έχω ένα Μεντί. Άμυνα δεν περνά. Μεντί. Εντάξει, έχω Κιμπεπέ. Καταρχά έχω τον φύλακα. Κάτσε, τι άμυνα, εγώ έχω Καντέ. Α συγκρίσουμε ότι έχω κάποιον να πιάνει τα σουτ. Μα έχω Καντέ, ρε φίλε, τον καλύτερο σε διάρκεια των τελευταίων ετών. Τα σχόλια. Παίζει και στόπερ. Τα σχόλια, λοιπόν, αντικειμενικά. Δώστε μα κι άλλε ιδέε. Έχω σκεφτεί ήδη να κάνουμε ένα challenge όπου θα βάζουμε streamers αντί για ποδοσφαιριστέ. Επίση έχω σκεφτεί και challenge που θα βάζουμε στόχου και θα πρέπει να είναι με 100 πόντου. Τίποτα με φαγητό, τίποτα πέρα από εδώ στο γητή. Λοιπόν, like, subscribe, καμπανάκι. Αυτά, bye. Subscribe στο Γκάριντο, Instagram και νικητής θα ανακοινωθεί στο Τρόβο σε live stream. Στον Τρόβο, οπότε και εκεί follow. Όλοι follow στο Τρόβο. Παντού, ό,τι έχει. Παντού, follow. Ciao, bye.